Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct, είμαι η Στέλλα Τερζάκη και πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Την ώρα που διαδοχικές έρευνες καταδεικνύουν πως η κατάχρηση αλκοόλ ξεκινά σε όλο και μικρότερες ηλικίες στην Κρήτη που κατέχει θλιβερή πρωτιά, τα περιστατικά παιδιών που από υπερκατανάλωση νοπνεύματος καταλήγουν στο νοσοκομείο επαναλαμβάνονται. Οι αριθμοί και τα στοιχεία χτυπούν εκοφαντικά το καμπανάκι του κινδύνου, αφού στα 11 ακόμη τους χρόνια κριτικόπουλα ξεκινούν περιστασιακά την κατανάλωση και λίγο αργότερα, για κάποια από αυτά, η κατάσταση δεν αργεί να τεθεί εκτός ορίων. Λανθασμένα πρότυπα, συνήθειες που δήθεν εντάσσονται στην παράδοση και την κουλτούρα μας και ανοχή συχνά από το κοινωνικό και οικογενειακό τους περίγυρο. Με τις επιπτώσεις να είναι πολλαπλές και συχνά ακόμη και ολέθριες για τη σωματική τους ακεραιότητα, τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη επιχειρείται μια μεγάλη συμμαχία επιστημόνων, εκπαιδευτικών και φορέων για να περιοριστεί το φαινόμενο που στις τοπικές κοινωνίες αποτελεί μάστιγα. Επιχειρούμε να δώσουμε απαντήσεις. Ποιοι οι κίνδυνοι για τους εφήβους που από νωρίς πειραματίζονται με το αλκοόλ? Ποιες οι συνέπειες βραχυπρόθεσμα και ποιες στην πορεία της ζωής τους? Ποιος ο ρόλος της οικογένειας και της κοινωνίας? Ποια τα σημάδια που πρέπει να προβληματίσουν? Απόψε κοντά μας, Γιάννης Ανιφαντάκης, ψυχολόγος, συνεργάτης Εργαστηρίου Αλκοολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Δέσποινα Μαραγκάκη, εθελόντρια κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ στην Κρήτη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην Κρήτη TV και στην εκπομπή Direct για ένα θέμα που δυστυχώς δεν μας τιμά, ένα θέμα που δυστυχώς μας προβληματίζει. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο για τις ζωές όλων. Κύριε Νιφαντάκη, η αφορμή για αυτή την εκπομπή ήταν ένα ακόμη περιστατικό. Είναι μόλις λίγες ημέρες πριν, που η είδηση την είδαμε να κάνει το κύκλο τουλάχιστον της Κρήτης για ένα 15χρονο αγόρι που κατέληξε στα ΤΕΠ. Γιατί αυτή η επαναλαμβανόμενη συχνότητα των περιστατικών αυτών ή πάντα συνέβαινε και απλά δεν είχε αυτή τη διάδοση? Ναι, καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, το ότι όλο και περισσότερα παιδιά καταφτάνουν στα επίγοντα σε οξεία μέθη, όπως το λέμε ιατρικά, οξεία αλκοολική δηλητηρίαση. Δηλαδή έχουν πει τόσο μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ούτως ώστε ο οργανισμός τους είναι δηλητηριασμένος, δεν προφτάνει να μετατρέψει το αλκοόλ σε ζάχαρα που γίνεται στο σκότι αυτή η διεργασία, και βέβαια υπάρχει κίνδυνος θανάτου, διότι η αλκοόλ, όπως και όλες οι άλλες τοξικές ουσίες, τα ναρκωτικά, πάνε στο κέντρο της αναπνοής και τον μπλοκάρουν. Είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος, να υποθέσω, για ένα παιδί, για ένα έφηβο, γιατί ακριβώς το σώμα δεν μπορεί να αντέξει ακόμα αυτή τη διαδικασία? Υπάρχουν λοιπόν κάποια βιολογικά στοιχεία τα οποία μας λένε ότι για να μετατραπεί το αλκοόλ σε κάτι άλλο που είναι ζάχαρο, διότι το αλκοόλ, την εθυλική αλκοόλ, το σώμα μας δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σε κάτι, περνάει μέσα από το σηκώτη. Στο σηκώτη υπάρχει ένα ένζυμο το οποίο κάνει τη δουλειά αυτή, μετατρέπει την αλκοόλ σε ζάχαρα. Το ένζυμο αυτό το παράγει ο οργανισμός μας μετά το 17ο έτος της ηλικίας, 17-18 ετών. Το ένζυμο αυτό υπάρχει λιγότερο στις γυναίκες, περισσότερο στους άντρες, λιγότερο σε κάποιους λαούς όπως είναι οι Ιαπωνέζοι, γι' αυτό μεθάνε και πιο εύκολα, και περισσότερο στους Σκανδιναβούς, για παράδειγμα. Άρα δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι ο άντρας αντέχει περισσότερο. Βέβαια. Δεν είναι πιο γεροποτήρι, είναι και η φύση που το έχει προβλέψει. Οπότε, εάν ένας έφηβος πει μια ικανή ποσότητα αλκοολούχων ποτών, και ειδικά αν είναι υψηλόβαθμα, όχι μπύρα, αλλά να πιει ρακές, να πιει ουίσκια, τέτοια πράγματα, ο οργανισμός του δεν είναι προετοιμασμένος ούτως ώστε να αντεπεξέλθει στο στρες αυτό που τον βάζει. Οπότε έχουμε τη μέθη. Σε μερικές μέρες έχουμε το καρναβάλι. Ειδικά στην Πάτρα έχουμε πάρα πολλά περιστατικά παιδιών που πίνουν τη μαυροδάφνη, λες και είναι νερό, και καταλήγουν με οξεία μέθη στο νοσοκομείο. Κατέληγαν πάντα, κύριε Νιφαντάκη. Εγώ θέλω τελευταία να ξεκινήσουμε με αυτό. Ναι. Έχουμε μια διαφαινόμενη άνοδο ή είναι τελευταία ο κύκλος της ενημέρωσης και της είδησης που απλά το επιτείνει? Πάντα μεθούσε ο κόσμος, αλλά μεθούσε με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό πλαίσιο. Τώρα έχουμε εισαγάγει κάπως το βορειοευρωπαϊκό μοντέλο χρήσης, να πιούμε για να μεθύσουμε. Προχθές μου λέγανε κάτι έφηβοι 17 ετών ότι το καλοκαίρι αποφάσισαν ένα Σάββατο να πάρουν ποτά για να μεθύσουν. Μέχρι τελικής πτώσης που κάνουν οι Εγγλέζοι. Κάπως έτσι. Το binge drinking που λέμε. Έτσι.
Οπότε πήραν μπύρες, πήραν όμως και ένα μπουκάλι ουίσκι. Κατά τα αναφερόμενά τους, μία από τις κοπέλες της παρέας ήπιε όλο το μπουκάλι του ουίσκι. Δεν είναι εύκολο να πιει μια κοπέλα 17 χρονών ένα μπουκάλι ουίσκι. Τη βλέπανε λοιπόν ότι έχανε τις αισθήσεις της, ότι έχανε το χρώμα της, τα μάτια της είχαν γυρίσει προς τα πάνω, φοβηθήκανε. Δεν ξέρανε τι να κάνουμε. Και περιμένανε. Του λέω τι κάνανε, τι περιμέναμε. Θα μπορούσε να έχει πεθάνει αυτή η κοπέλα. Έτσι. Οπότε τα παιδιά δεν είναι καν προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν ένα φίλο τους, ο οποίος έχει μία οξία τοξίκωση από αλκοόλ. Που θα έπρεπε. Να καλέσουν το ασθενοφόρο και τα λοιπά. Ακριβώς. Να βάλουμε την κυρία Μαραγκάκη στη συζήτησή μας. Θέλω, κυρία Μαραγκάκη, να σταθούμε λίγο σε αυτό. Πόσο σας προβληματίζει ως εθελόντρια, ως ενεργή πολίτης, ως μητέρα δύο αγοριών, το γεγονός ότι φαίνεται πως τα πρότυπα πλέον αλλάζουν. Δηλαδή, από εκεί που φοβόμασταν τη λανθασμένη εικόνα μιας κουλτούρας που δεν μας εκπροσωπεύει ως Κρήτη, μια παράδοση που δεν ισχύει για όλα, οι κούπες δεν είναι στην παράδοσή μας, τώρα έχουμε και μια άλλη απειλή, αυτό της Βόρειας Ευρώπης, για παράδειγμα, το μέχρι τελικής πτώσεως. Τι μόδα που λέμε, έτσι. Μόδα, ακριβώς, τάση. Ναι, προβληματίζομαι. Προβληματίζομαι εδώ και χρόνια. Γιατί τα παιδιά μου πια έχουν περάσει από την εφηβεία. Και όλα αυτά τα χρόνια ως μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στα σχολεία που περάσανε, έβλεπα στις χώρες περίδες τι γινότανε. Που ήταν και με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Έβλεπα στις εξόδους των παιδιών μου, γιατί και τα παιδιά μου έτυχε να βρεθούν και να πιούν παραπάνω. Παιδιά φίλων, περιστατικά που έμαθα αργότερα. Είδα γονείς πολύ προβληματισμένους, σε αδιέξοδο. Και πραγματικά έτσι αισθάνθηκα και αισθάνομαι αγανάκτηση για αυτό το φαινόμενο που συμβαίνει στους νέους περισσότερο. Και όχι μόνο στους νέους βεβαίως. Και αργήσαμε και πολύ ως κοινωνία να το παραδεχτούμε, να σπάσουμε τη σιωπή και να ανοίξουμε τη συζήτηση. Ακριβώς. Φαντάζομαι και αυτό είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Εάν κάποιος Σάββατο ή Παρασκευή βράδυ κυκλοφορήσει την πόλη μας, όχι καλοκαίρι, χειμώνα, και δει τι γίνεται στα μαγαζιά που συχνάζουν 14χρονα, 15χρονα, δεν μιλώ για τα κλαμπ, μιλώ για καταστήματα ρακάδικα, που είναι στη μόδα πια η ρακή στους νέους. Θα αγανακτήσει πραγματικά. Θα προβληματιστούν όλοι. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί μύθοι γύρω από το αλκοόλ που εκεί βασίζονται τα παιδιά μας και πίνουν και ενήλικες. Mm-hmm. Αυτοί οι μύθοι πρέπει να καταρριφθούν και να μάθουμε την αλήθεια για το αλκοόλ. Τι προξενεί, τι προκαλεί. Κυρία Νιφαντάκη, πριν πάμε στο τι προξενεί και ξαναθυμίσουμε, γιατί δεν είναι καινούργια πράγματα, απλά είναι χρέος μας να τα λέμε ξανά και ξανά για να φτάσουν σε κάποια αυτιά. Θέλω να πούμε το πολύ απλό. Είναι αναπόφευκτο να μπει το αλκοόλ στη ζωή ενός παιδιού. Το ζήτημα είναι πότε θα μπει, σε ποια ηλικία θεωρούμε ότι είναι ενδεδειγμένα σιγά-σιγά να αρχίσει να δοκιμάσει να πειραματίζεται και πώς μπορεί να μπει ένα όριο. Του τύπου ότι ναι, θα δοκιμάσεις, ναι, θα πιεις κάτι με τους φίλους σου, αλλά να ξέρουμε μέχρι πού πρέπει να πιούν. Προσέξτε, είπατε στη ζωή ενός παιδιού. Ενός εφήβου. Λάθος έκφραση. Θα έλεγα ενός ανθρώπου. Ενός ανθρώπου, σωστά. Και όχι πάντα, και όχι υποχρεωτικά. Άρα υπάρχουν, θα μου πείτε το όριο των 18. Ναι, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι δεν πίνουν. Δεν πίνουν όλοι υποχρεωτικά. Υπάρχει ικανός αριθμός ανθρώπων που επιλέγουν να μην πίνουν. Σε ορισμένους δεν υπάρχει το ένζυμο αυτό. Και μόλις το πιούν, τους χαλάει. Δηλαδή, στο γάμο που πίνεις δύο γουλιές, είναι η μόνη φορά που έχουν πιει. Υπάρχουν τέτοια άτομα που έχουν πιει μόνο στο γάμο τις τρεις γουλιές το κρασί. Mm-hmm. Που δίνει ο παπάς. Οπότε θα έλεγα ότι στη ζωή ενός παιδιού δεν θα πρέπει να μπαίνει το αλκοόλ. Αυτό τι θα πει? Ότι το μωράκι που του βουτάμε το δαχτυλάκι στη ρακή και μετά. Ή στην παρέα, τα παιδιά μαθαίνουν να πίνουν στο σπίτι. Δεν μαθαίνουν να πίνουν στις κακές παρέες τις λεγόμενες. Στο σπίτι μαθαίνουν να πίνουν, διότι βλέπουν τους μεγάλους να πίνουν χωρίς τρόπο και χωρίς όριο. Βλέπουν τον πατέρα να πίνει και μετά να οδηγάει. Οπότε είναι αυτονόητο ότι θα πιω και θα οδηγήσω, γιατί αν για 15 χρόνια. Βλέπω τον πατέρα μου να πίνει και μετά να οδηγάει. Τι με ενδιαφέρει ο νόμος? Με το φόβο του νόμου δεν θα πιω και δεν θα οδηγήσω. Οπότε λέμε ότι η ευθύνη αποκλειστικά είναι σε εμάς τους ενήλικες. Είτε είμαστε γονείς, είτε εκπαιδευτικοί, είτε πολίτες μιας κοινωνίας. Είναι δικιά μας η ευθύνη. Άρα, τι θα συμβουλεύατε μια μητέρα, ένα πατέρα που έχει να κάνει με ένα νεαρό, ας το πω αλλιώς, γιατί δεν είναι παιδί, 15-16 ετών, που έχει ξεκινήσει τις εξόδους του, που βγαίνει το Σαββατόβραδο, που λίγο παραπάνω θα αργήσει, θα πάει 12-1 η ώρα, να πιει και πώς? Κοιτάξτε. Το να μην πιει καθόλου ακούγεται λίγο τοπικό, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Κοιτάξτε. Για όλες τις περιπτώσεις. Οι γονείς, από τη στιγμή που αποφασίζουν να γίνουν γονείς, αναλαμβάνουν κάποιες ευθύνες.
Μία από αυτές είναι να δώσουν στο παιδί τους καλά παραδείγματα και σχετικά με το ποτό. Εάν λοιπόν το μικρό παιδί από 2-3 ετών που έχει μνήμη βλέπει ότι ο πατέρας του λέει στην παρέα «Δεν θα πιω γιατί θα οδηγήσω», είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Σωστή. Που αν το ακούει 15 χρόνια δεν χρειάζεται καμιά παρέμβαση απ' έξω. Σου λέει ο μπαμπάς μου «Δεν πίνει όταν οδηγά, γιατί εγώ να πιω». Εάν όμως γίνεται το αντίθετο, τότε το παιδί έχει συγκεκριμένα μηνύματα. Άλλο λέει ο νόμος, άλλο κάνει ο μπαμπάς μου. Αλλά επειδή για μένα ο μπαμπάς μου είναι ο νόμος, κάνω αυτό που κάνει και ο μπαμπάς μου. Ωραία. Οπότε δεν έχει νόημα να πάμε στα 15, να πούμε παιδιά, μην κάνετε, μοιράντε, διότι έχουν ήδη εκπαιδευτεί από την οικογένεια μέσα. Χρόνια πριν, λέτε. Βέβαια. Κυρία Μαραγκάκη, το να αναζητήσουμε ενδεχομένως ακόμη και νομικές ευθύνες, γιατί ο νόμος το προβλέπει, θεωρείτε ότι θα ήταν ακραίο ως γονείς? Νομικές ευθύνες που από την πολιτεία. Σε καταστηματάρχες που τα παιδιά πηγαίνουν και επιλέγουν να τους δώσουν το ποτό παρότι δεν είναι των 18 ετών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν εφαρμόζονται. Είτε στο θέμα αυτό, είτε σε άλλες περιπτώσεις, δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Και αν εφαρμοστεί σε μία περίπτωση, πάλι θα βρεθεί κάτι και θα παρέμβει κάποιος γνωστός φίλος και θα ξεπεραστεί. Πρόληψη χρειάζεται. Όπως είπε ο κύριος Ανιφαντάκης, από τα σπίτια μέσα, μια σωστή καθοδήγηση, σωστά παραδείγματα, όχι αντιφατικά μηνύματα, όχι πίνω και οδηγώ και μετά έχω απαίτηση από το παιδί μου να μην πιει και να μην μπει σε αυτή τη λογική. Αντιφατικά μηνύματα είναι, θεωρώ, ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας. Και να μεγαλώνουμε λοιπόν, υπεύθυνους ανθρώπους. Να εστιάσουμε στην πρόληψη, γιατί το να απαγορεύσουμε στα καταστήματα να μην δίνουν από κάποια ηλικία και μετά αλκοόλ, είναι νομίζω κάτι, ένα ημίμετρο. Έτυχε, να πω ένα παράδειγμα, έτυχε να κάνουμε μια χωρεσπερίδα τρίτη ηλικίου παιδιά, η Δευτέρα ή τρίτη ηλικίου, ήμουνα στο Σύλλογο Νέο Κινεμόνο, πήρα λοιπόν την ευθύνη ότι μέσα σε ένα κλαμπ δεν θα μπει αλκοόλ τη στιγμή που είναι τα παιδιά του σχολείου εκεί. Έκανα λοιπόν τον αστυνόμο, έμπαινα στο τουαλέτα, τα παιδιά έμπαιναν μέσα, κρυμμένα μπουκάλια. Ναι, μεν δεν σέρβιραν στο μπαρ αλκοόλ, αλλά τα παιδιά έμπαιναν μέσα με μπουκάλια στην τουαλέτα και κυνηγούσαν τα παιδιά. Ναι, ήτανε αισθάνθηκα πολύ άσχημα σε αυτό το ρόλο. Άρα τα παιδιά έπρεπε να μπουν μέσα συνειδητοποιημένα. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει πρόληψη και όχι αυτά τα ημίμετρα το να απαγορευτούν κτλ. Όπως και με το τσιγάρο. Ακριβώς. Κύριε Νιφαντάκη, πόσο πιο δύσκολο είναι να προσεγγίσεις έναν έφηβο που έχει αρχίσει να φλερτάρει πολύ λίγο με την χρήση του αλκοόλ σε σχέση με έναν ενήλικα? Είναι γενικά δύσκολο να προσεγγίσεις ένα έφηβο σαν ενήλικας. Είτε γονιός είσαι, είτε καθηγητής, είτε ενήλικας. Γι' αυτό λέμε ότι τα όποια μηνύματα δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο να τα περάσουμε. Έχουμε ένα χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι τα 12-14. Μετά που αρχίζει η εφηβεία, είναι δύσκολο να περάσουμε μηνύματα, ειδικά τέτοια, διότι ο έφηβος είναι σε μία περίοδο παραβατικότητας, είναι σε μία περίοδο πειραματισμού, είναι σε μία περίοδο που θέλει να ξεπεράσει, να σπάσει τα όρια και τα κατεστημένα. Και αυτό είναι μέσα στη φύση του. Και το βλέπουμε σε πολλά πράγματα. Το βλέπουμε στην ταχύτητα με το μηχανάκι, το βλέπουμε σε επιχείρηνες συμπεριφορές παντός τύπου, το βλέπουμε στον πειραματισμό με τις ουσίες τσιγάρο, αλκοόλ, χασίσι κτλ. Το βλέπουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Το βλέπουμε στο σκασιαρχείο, στο σχολείο κτλ. Οπότε να πάμε στην εφηβεία και αν θέλουμε να κάνουμε μια παρέμβαση πρόληψης, ειδικά αν είναι λεκτικά και δεν είναι με βιωματικό τρόπο ή πειραματικό τρόπο, δεν ξέρω κατά πόσον φέρνει αποτέλεσμα. Μετά είναι σύγκρουση. Δεν είναι σύγκρουση, αλλά δεν έχει το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Εμείς με τα κόμματα, με τους θελοντές των ΚΟΠΑ, των κλαμπ οικογενειών που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ και με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Αλκοολογίας της Ιατρικής Σχολής και με το Σύλλογο Επιστροφή, πάμε στα σχολεία και κάνουμε μία δομημένη παρέμβαση, η οποία περιέχει μία ολιγόλεπτη παρουσίαση της ουσίας. Μετά τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, δουλεύουν μεταξύ τους, λέει καθένας τι έχει, τις εμπειρίες του ένα το άλλο, και μετά τα ίδια παιδιά κάνουν μία παρουσίαση στην Ολομέλεια. Αυτός είναι ένας τρόπος που έχει δοκιμαστεί και έχει κάποια καλά αποτελέσματα. Βέβαια, δεν τα έχουμε μετρήσει σε ποσότητα, αν μπίνουν λιγότερο ή περισσότερο, αλλά τουλάχιστον τα παιδιά δείχνουν ότι είναι ικανοποιημένα με τις 2 ώρες που πέρασαν με τον τρόπο αυτό. Είναι δύσκολο, διότι από τη στιγμή που το αλκοόλ είναι μια νόμιμη ναρκωτική ουσία και βρίσκεται παντού, στα καταστήματα, στα σπίτια, παντού, είναι δύσκολο να θέσουμε όρια. Αυτό που είπατε πριν με την εφαρμογή του νόμου, έχει μια υπόσταση, διότι
μια μητέρα, όπως είναι τώρα εδώ η κυρία Μαραγκάκη, παραπονιότανε διότι τα παιδιά της πήγαν και αγοράσανε αλκοολούχα ποτά από το σούπερ μάρκετ του χωρίου. Και τσιγάρα θα αγοράσουν. Και εγώ της είπα, πήγαινε λοιπόν στο μαγαζάτρο να παραπονεθείς. Έμα μου λέει, δεν είναι σωστό. Λέω, δικιά σου επιλογή, τι θα κάνεις. Μάνα είσαι, εάν θέλεις να κάνεις μια παρέμβαση, θα παραπονεθείς στον ενήλικα, όχι στα παιδιά. Διότι η ευθύνη δικιά σου είναι να κάνεις μια παρέμβαση σε ένα ενήλικο άτομο που κάνει κάτι που δεν είναι σωστό. Πάντως, εγώ θέλω να καταλάβω το εξής, κυρία Μαραγκάκη. Αν και με βάση τη δική σας την εμπειρία, όταν ένας γονιός αντιληφθεί ότι το παιδί του πολύ πρόωρα έχει αρχίσει να καταναλώνει αλκοόλ και ενδεχομένως και σε ανησυχητικά μεγάλες ποσότητες, εκεί πώς μπορεί να παρέμβει? Φαντάζομαι ότι γυρισμός υπάρχει, γιατρέ μου. Τι υπάρχει? Γυρισμός. Γυρισμός. Πάντα. Ελπίζομαι. Κυρία Μαραγκάκη. Πώς μπορεί να παρέμβει? Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σύνθετο το πρόβλημα απλά. Δηλαδή δεν είναι απλά η χρήση, δεν είναι, θέλω να πιω ή πια έτυχα σε μια παρέα. Είναι λίγο πιο σύνθετο το πρόβλημα. Πρέπει να ερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν το παιδί να βρει διέξοδο στο ποτό. Εάν είναι κατάχρηση και δεν είναι απλά μια χρήση, ξέρω εγώ, ένα-δύο ποτήρια, δεν ξέρω. Θεωρώ, δεν είμαι ειδικός, ο κύριος Ανιφαντάκης είναι ειδικός γι' αυτό. Εμπειρικά, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να πάει πιο πίσω ο γονιός και να ψάξει τι οδήγησε το παιδί του στη χρήση αυτή. Όπως και με όλες τις ουσίες, όπως και με όλες τις καταχρήσεις. Κάτι το οδήγησε εκεί. Είναι σύνθετο το πρόβλημα, δεν είναι απλό. Κύριε Ανιφαντάκη, στα κλαμπ οικογενειών της Κρήτης υπάρχουν περιπτώσεις οικογενειακών υποθέσεων κατάχρηση αλκοόλ, δηλαδή ο πατέρας, ο γιος, η μητέρα, η κόρη, έχουμε τέτοιες συνδέσεις? Ναι, υπάρχουν οικογένειες όπου κάνουν περισσότερα μέλη κατανάλωση προβληματική ουσιών. Αυτό που έλεγε η κυρία Μαραγκάκη είναι το εξής, ότι εάν εγώ έχω μέσα στην οικογένειά μου ένα άτομο το οποίο κάνει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στην οικογένεια. Όχι μόνο στο άτομο, στην οικογένεια. Άσχετα είναι πατέρας, μητέρα, παιδί, παππούς, γιαγιά, οποιοδήποτε. Το πρόβλημα το έχει όλη η οικογένεια. Δεν το έχει μόνο αυτός που πίνει. Οπότε, εάν όλη η οικογένεια έχει το πρόβλημα, θα πρέπει να αποτανθεί στο δίκτυο αλκοολογίας που ευτυχώς υπάρχει στην Κρήτη. Δεν υπάρχει παντού. Και σε αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Μουζά, ο οποίος έχει ιδρύσει στο Παγνί το αλκοολογικό ιατρείο, το οποίο λειτουργεί κάθε Παρασκευή πρωί. Και ήταν ένας από τους πρωτεργάτες που έφερε στην Κρήτη, που φέραμε στην Κρήτη τα κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ. Θα πρέπει λοιπόν να αποτανθεί στους εθελοντές αλλά και στους επαγγελματίες του αλκοολογικού ιατρείου, ώστε να πάρει μια καθοδήγηση. Μια από τις καθοδηγήσεις, μια από τις προτροπές, είναι να αποτανθεί στο κλαμπ που είναι κοντά στο σπίτι του. Στο Ηράκλειο έχουμε 4 κλαμπ, στην Κρήτη έχουμε 10. Φέτος, μετά το σεμινάριο που θα σας περιγράψει τώρα, κύριε Μαραγκάκη, έχουμε και στην Νότια Κρήτη. Έχουμε ένα στο Μακρύ Γυαλό. Έχουμε ένα στο Χάρακα. Έχουμε ένα στις Μύρες. Αυτά είναι τα καινούργια. Παλιότερα είχαμε στο Ρέθυμνο, υπάρχει στο Ρέθυμνο. Και στο Ηράκλειο έχουμε στην Αλικαρνασό, στο Μασταμπά, στην Παναγίτσα, στο Γάζι και στα Διλινά, αν δεν ξεχνάω κανένα. Και στην Αγία Βαρβάρα. Οπότε είναι απλωμένα στην Ανατολική και Κεντρική Κρήτη τα κλαμπ αυτά. Και έχουμε οικογένειες που έρχονται από μακριά. Δηλαδή, εγώ υπηρετώ κάθε Παρασκευή στο κλαμπ της Αλικαρνασσού και είχα μια οικογένεια από τη Σιτία και μια από την Ιερά Πέτρα. Οι οποίοι έρχονται κάθε εβδομάδα στο κλαμπ, διότι έχουν ένα πρόβλημα στην οικογένεια. Έτσι. Οπότε υπάρχουν τρόποι, αν θέλει κανείς να το αντιμετωπίσει. Πλέον, ναι, εδώ στην Κρήτη είμαστε. Ευτυχώς υπάρχουν τρόποι. Κύριε Μαραγκάκη, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια αυτή και το σπουδαίο έργο, θέλω να πούμε κλείνοντας. Ναι, για τα κλαμπ, έτσι. Τον Ιούλιο του 2018. Πραγματοποιήθηκε αυτό το σεμινάριο που αφορούσε την ευαισθητοποίηση στην οικολογική και κοινωνική προσέγγιση προβλημάτων που αφορούν το αλκοόλ και σύνθετων προβλημάτων. Είναι βασισμένο στη μέθοδο Ούντολιν. Εγώ έμαθα από τον κύριο Ανιφαντάκη ότι έγινε αυτό το σεμινάριο και ευτυχώς πραγματικά ήταν κάτι πολύ σημαντικό που έβαλα στη ζωή μου. Το παρακολούθησα λοιπόν και εκπαιδεύτηκα για να υπηρετήσω ένα κλαμπ ως υπηρέτης δάσκαλος. Σύντομα στον Αηγιάννη θα γίνει αυτό το κλαμπ, είναι η περιοχή όπου μένω. Τα κλαμπ λειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες, υπάρχει εχεμήθεια,
αποτελούνται από συγκεκριμένα μέλη. Είναι οι άνθρωποι, ο άνθρωπος που έχει το πρόβλημα με το αλκοόλ, η οικογένειά του, το περιβάλλον του, είναι ο υπηρέτης δάσκαλος. Αν κάποιος δεν έχει στο οικογενειακό του περιβάλλον κάποιον, αν είναι ας πούμε μετανάστης είτε φοιτητής στο Ηράκλειο, υπάρχει ανάδοχη οικογένεια μέσα από τα κλαμπ που μπορεί να το στηρίξει σε αυτή του την πορεία. Και όλοι μαζί, όλα αυτά τα μέλη προχωρούν προς την υφαλιότητα, στο να αλλάξουν τρόπο ζωής, να βελτιώσουν τον τρόπο της ζωής τους, να φύγουν από το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Κύριε Νιφαντάκη, αισθάνεστε ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο? Και το λέω γιατί. Γιατί οι εικόνες που εσείς τώρα μας περιγράφετε, ανατακτά χρονικά διαστήματα, όταν αναφέρεστε σε αυτή την προσπάθεια, ήταν δεκαετίες πίσω σχεδόν δεδομένες. Το να πίνει κάποιος το πρωί που θα σηκωθεί, στην παρέα για ώρες μέχρι το μεσημέρι και το βράδυ ξανά, το να είναι πολύ κόκκινος, να είναι νευρικός, να είναι φωνακλάς, λέγαμε κάπως έτσι είναι και του αρέσει και να πίνει ένα ποτηράκι παραπάνω. Είμαστε σε καλό δρόμο? Τουλάχιστον υπάρχει παραδοχή. Ναι. Κοιτάξτε, θα σας φέρω μερικά παραδείγματα για να απαντήσω. Μέσα από τα κλαμπ, έχουν, τα μέλη των κλαμπ, οι οικογένειες δηλαδή, έχουν διοργανώσει κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις, βαφτίσεις, γάμους, κηδείες, μνημόσυνα, όπου ως συνήθως γίνεται κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Η πρώτη φορά ήταν μια βάφτιση στο Αυδού πριν αρκετά χρόνια, όπου ο πατέρας βάφτισε το γιο του, είχε το θέμα. Έγινε λοιπόν συζήτηση μες στο κλαμπ, με τις άλλες οικογένειες, τι θα κάνουμε? Πώς θα σκουντρίζω με τους καλεσμένους, τι θα πίνω? Και πήραν απόφαση συλλογικά ότι θα έχουμε τρία τραπέζια που θα είμαστε εμείς οι φίλοι από τα κλαμπ. Και θα γίνει ανακοίνωση ότι στα τραπέζια αυτά δεν θα πίνουμε αλκοόλ. Και ότι ο μπαμπάς θα τσουγκρίζει με κοκακόλα ή με κάτι άλλο. Ήταν η πρώτη φορά που ανοιχθήκανε οι οικογένειες των κλαμπ σε μια δημόσια εκδήλωση, σε ένα κοινωνικό γεγονός, και είπαν ότι εμείς είμαστε αυτό και δεν πίνουμε. Σε ένα χωριό της Κρήτης, σε ένα χωριό της Κρήτης. Ακολούθησαν βαφτίσεις άλλες, ακολούθησαν κηδείες και μνημόσυνα, όπου οι οικογένειες των κλαμπ δεν πίνουν αλκοόλ. Και έχει πλέον κατοχυρωθεί. Αυτό το θεωρώ ένα τεράστιο πολιτισμικό βήμα. Διότι φύγαμε από ταμπού, από παραδόσεις λανθασμένες, από συνήθειες που μας καταστρέφουν. Οπότε υπάρχει δρόμος. Είμαστε σε καλό δρόμο, γι' αυτό είναι ευχάριστο. Θα πρέπει να πούμε ότι η βοήθεια είναι δίπλα μας. Υπάρχει βοήθεια. Υπάρχουν διάσπαρτα κοπά σε ολόκληρη την Κρήτη. Φτάνει κάποιος να το θελήσει. Είτε ο ίδιος, είτε κάποιος από την οικογένειά του. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Ελπίζω να βάλαμε έτσι ένα μικρό σποράκι και ένα προβληματισμό παραπάνω. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, που μείνετε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.